παράσταση Hansel and Gretel σε σκηνοθεσία της Carmen Ruggieri ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μία από τις τάσεις της ήταν ο χώρος τρενοτεχνείων στην Κυπαρισσία, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ιστορία που είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Grimm. Είναι ένα έργο, ένα παραμύθι των αδελφών Grimm που έκανε όπερα ο Χούμπερτικ και που με πολύ ταλέντο και επιτυχία έχει διασκευάσει η κυρία Ruggieri για τους μικρούς μας φίλους. Κύριο μήνυμα του έργου είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας από τα παιδιά και να μην κοροϊδεύουν κάθε τι διαφορετικό που συναντάνε στη ζωή τους. Η παράσταση είναι πλούσια σε μηνύματα με κύριο αυτό της ανοχής στη διαφορετικότητα. Ανέβηκε το χειμώνα με επιτυχία στην Αθήνα και τώρα μαγεύει μικρούς και μεγάλους στην περιφέρεια. Ξεκίνησαμε από τη Σπάρτη και τελειώνουμε στην Αθήνα, όχι στην Κύπρο, τέλη Σεπτεμβρίου. Εγώ υποδίωμαι την Gretel. Έχω πάρα πολλά κοινά με αυτόν τον ρόλο. Θεωρώ ότι είμαι εγώ σε μικρή ηλικία. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο, με πάρα πολύ τραγούδι, πολύ θέατρο και σας περιμένουμε όλους, σας καλούμε να έρθετε να το δείτε. Η κακιά μάγισσα στο έργο, αλλά και η μητέρα του Hansel και της Gretel στην παράσταση παίρνουν ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν εμφανίζονται τόσο σκληρές όπως το παραμύθι, αλλά προσπαθούν με τον τρόπο τους να δείξουν στα παιδιά τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς τους γύρω τους. Είμαι ιδανική μάγισσα. Δεν είμαι κακιά καθόλου. Ναι. Με ενοχλούν μόνο τα παιδιά που κοροϊδεύουν. Έχω μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα όμως είμαι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι μέσα από τα μαθήματα που κάνω τα παιδιά παίρνουν κάποιες αξίες, μαθαίνουν. Όπως για παράδειγμα να μην ενοχλούμε ένας τον άλλον, να προσέχουμε τη διαφορετικότητα, να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό. Να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, που το κάνουν πάρα πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι ο τρόπος που το έχει περάσει η Κάρμεν είναι εξαιρετικός. Δεν είναι όπως στο κανονικό παραμύθι, το γερμανικό, που η μάγισσα είναι πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή τα παιδιά πραγματικά τα καίει, τα κάνει μπισκοτάκια. Εδώ πέρα είναι μία μίξη ο ρόλος αυτός και μίας νευρικής μάγισσας, αλλά και μίας εξαιρετικά δίκαιης μάγισσας. Οπότε θα το πρότεινα επιφύλακτα να το δουν τα παιδιά και οι μεγάλοι. Περνάνε καλά και οι μεγάλοι. Περνάμε καλά και εμείς. Είναι λίγο σκληρό το έργο, γιατί κανονικά, έτσι όπως ήταν γραμμένο από τους αδερφούς Grimm, η μητέρα άφηνε τα παιδιά στο δάσος. Στη συγκεκριμένη φάση, έτσι όπως το έχουμε διαμορφώσει, απλά τα παιδιά φεύγουν γιατί τα μάλωσε η μαμά τους. Στην ουσία αυτό το έργο συμβολίζει την προσπάθεια ενός ανθρώπου να αυτονομηθεί και είναι πολύ σπουδαίο. Βέβαια καλυμμένο μέσα από ένα παραμύθι, αλλά είναι πολύ σημαντικό η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά να αυτονομηθούν και να βρουν τον θησαυρό που κρύβει ο καθένας μέσα τους. Η περιοδία συνεχίζεται δυναμικά έως και τέλος Σεπτέμβρη.